Κύριε Τσαγκύρη, ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας. Αυτή την περίοδο τρέχουν δύο εμβληματικά project μέσα από το ΕΣΠΑ και το πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα. Είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η πράσινη μετάβαση. Είναι δύο τομείς στους οποίους συνολικά η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός δίνουν μεγάλη έμφαση και είναι εξαιρετικά σημαντικοί για το μέλλον της χώρας. Πείτε μας λίγο πώς προχωρούν τα πράγματα. Καταρχήν, να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Οι δύο αυτές δράσεις είναι οι πρώτες δράσεις του νέου ΕΣΠΑ ουσιαστικά. Δύο εμβληματικές δράσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι οποίες αφορούν, όπως είπατε, τον ψηφιακό μετασχηματισμό με αρχικό προϋπολογισμό 300 εκατομμύρια ευρώ και τον πράσινο μετασχηματισμό, την πράσινη μετάβαση, όπως λέμε, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με προϋπολογισμό 700 εκατομμύρια ευρώ. Και ουσιαστικά είναι και οι πυλώνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Στρατηγικής Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη νέα προγραμματική περίοδο, για το νέο ΕΣΠΑ των κρατών μελών. Το οποίο, όπως πολύ σωστά είπατε, ο Πρωθυπουργός το έχει σε πολύ υψηλή προτεραιότητα και μάλιστα ήταν ένας από τους 5 πυλώνες που ανέφερε στο πρόγραμμα για την επόμενη τετραετία που εξαγγέλθηκε χθες. Άρα ξεκινάμε το νέο ΕΣΠΑ με αυτές τις δύο εμβληματικές δράσεις. Είναι πάνω από ένα μήνα που είναι ανοιχτά, ή το ενδιαφέρον είναι πάρα πολύ μεγάλο. Αν δεν απατώμε, έχουμε περίπου πιάσει το 70% του προϋπολογισμού και θυμίζω ότι αυτός είναι ο αρχικός προϋπολογισμός. Θα αυξάνεται καθώς αυξάνει και η ζήτηση. Κύριε Υπουργέ, ένα πολύ μεγάλο μέρος των πόρων του ΕΣΠΑ πηγαίνει και στην περιφέρεια. Πείτε μας λίγο, σε μεγέθη, πόσα είναι τα κεφάλαια που φτάνουν εκεί και πόσα αξιοποιούνται. Αυτό είχαμε ακριβώς αυτή την κουβέντα, είχαμε χθες σε ένα πάνελ με τους περιφερειάρχες. Στο νέο ΕΣΠΑ είναι υψηλά, είναι αρκετά αυξημένο το ποσοστό των πόρων που πηγαίνει στις περιφέρειες, δηλαδή στα περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα. Πάλι με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού, από το νέο ΕΣΠΑ το 1 τρίτο περίπου πηγαίνει στις περιφέρειες, είναι πάνω από 8 δισεκατομμύρια ευρώ και κάθε περιφέρεια έχει δει σημαντική αύξηση συγκριτικά με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο και ο σχεδιασμός είναι τέτοιος μεταξύ των περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων και των τομεακών, των κεντρικών που διαχειρίζεται το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεως, ο σχεδιασμός είναι τέτοιος ώστε να δρουν συμπληρωματικά, πραγματικά συμπληρωματικά στους τομείς που χρειάζονται ενίσχυση, τόσο στην επιχειρηματικότητα, όσο και στις υποδομές, αλλά και στο κοινωνικό κράτος. Γιατί μην ξεχνάμε, ένα μεγάλο κομμάτι του ΕΣΠΑ αφορά το κοινωνικό κράτος. Να πούμε ότι υπό την ομπρέλα σας είναι και η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, η οποία ουσιαστικά ήταν ένα πολύ κρίσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την περίοδο της πανδημίας, της μεγάλης κρίσης. Και τώρα έχουμε πολύ σημαντικά προγράμματα που αφορούν πολύ κόσμο, όπως το πρόγραμμα Σπίτι μου. Θέλετε να μας μιλήσετε λίγο γι' αυτά? Βεβαίως. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ήταν πρωτοπόρος σε όλη την Ευρώπη στα χρηματοδοτικά εργαλεία που έγιναν κατά την περίοδο του κορονοϊού. Ξεκινώντας με τα συγχρηματοδοτούμενα δάνεια και το μεγάλο εγκυοδοτικό που κατάφερε να μοχλεύσει πάνω από 7 δισεκατομμύρια ευρώ στην αγορά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και ομολογώ ότι είχαμε αρκετό ενδιαφέρον από άλλα κράτη-μέλη ακριβώς να δουν πώς εμείς το κάναμε και να το κάνουν και αυτοί. Άρα ξεκινώντας από την περίοδο του κορονοϊού με αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία στήριξης, προχωράμε τώρα σε νέα χρηματοδοτικά εργαλεία ουσιαστικά επένδυσης και ενίσχυσης, όπως πάλι συγχρηματοδοτούμενα δάνεια, αλλά και επεκτείνεται και σε άλλους τομείς που έχει ανάγκη και η οικονομία και η κοινωνία, όπως είπατε εσείς με το πρόγραμμα Σπίτι μου, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, το οποίο ένα κομμάτι του διαχειρίζεται και η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Και ουσιαστικά αναμένουμε και είμαστε σίγουροι ότι το επόμενο σύντομο διάστημα πλέον η Αναπτυξιακή Τράπεζα θα είναι ο βασικότερος μοχλός ανάπτυξης σε ό,τι αφορά τον κόσμο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Είναι ένα πολύ βασικό εργαλείο. Εγώ να σας ευχηθώ καλή δύναμη στο έργο σας και συνέχεια και να σας ευχαριστήσω πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.